Γεια σας και καλώς ήλθατε στο Euronews. Λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές, η σχέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μετά από μία περίοδο περίπου 3 ετών υψηλών εντάσεων φαίνεται ότι τώρα έχουν μπει σε μία ήρεμη περίοδο παρά τις σημαντικές διαφορές που παραμένουν μεταξύ των δύο χωρών. Αναλυτές εξάλλου είχαν προβλέψει αυτή την ήρεμη περίοδο και την απέδιδαν στις εκλογές που πρόκειται να γίνουν στις δύο χώρες. Τι θα γίνει μετά τις εκλογές, μας λέει στο Euronews ο Έντι Ζεμενίδης, ο εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας. Καλώς ήλθατε στο Euronews, εδώ στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις το τελευταίο διάστημα έχουν όντως βελτιωθεί, υπάρχει μια καλή ατμόσφαιρα μεταξύ των δύο χωρών, ή είναι κάτι παροδικό, θεωρείτε, με δεδομένες τις πολύ μεγάλες διαφορές που έχουν οι δύο χώρες? Η αποκλιμάκωση δεν είναι καλή ατμόσφαιρα. Φυσικά η Ελλάδα έδειξε μετά από τους σεισμούς τις αξίες της. Δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε βοηθήσει την Τουρκία με σεισμό και αυτοί έχουν βοηθήσει, αλλά αυτές ήταν αξίες. Ήμασταν, δείξαμε μια φιλία και αγάπη για το λαό της Τουρκίας. Οι διαφορές δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Ότι έχουν σταματήσει οι υπερπτήσεις και λίγο έχει χαλαρώσει η ρετορική της Τουρκίας, φυσικά πρέπει να το καλωσορίζουμε, την αποκλιμάκωση πρέπει να την καλωσορίζουμε, αλλά όποιος νομίζει ότι έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις είναι λίγο ανόητος. Και αυτοί που έρχονται και σε αυτό το φόρουμ ξένοι και το λένε, έχουν άλλους λόγους, έχουν άλλη ατζέντα για αυτό το λένε. Για παράδειγμα, οι Τούρκοι φυσικά θέλουν να το λένε και οι απολογιστές του Ερντοάν, γιατί θέλουν F-16 και ξέρουν ότι το Κογκρέσο της Αμερικής υπολογίζει τις διαφορές ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, ότι η Τουρκία αμφισβητεί την κυριαρχία της Ελλάδος. Και αυτό δεν έχει αλλάξει. Η Τουρκία δεν έχει ακυρώσει το causes belli της εναντίον της Ελλάδος. Η Τουρκία δεν έχει πάρει πίσω τις επιστολές που έχει γράψει στο ΟΗΕ που αμφισβητεί την κυριαρχία των νησιών μας. Πριν από και 2 εβδομάδες ο κύριος Τσαβουσόγλου λέει εντάξει, υπάρχουν 18 νησιά, υπάρχουν μερικά νησιά που υπάρχει αμφισβήτηση για κυριαρχία. Χωρίς αυτή την αλλαγή πολιτική δεν μπορούμε να μιλήσουμε για καλή ατμόσφαιρα. Τη στιγμή που υπάρχει ένας τεράστιος πόλεμος Ρωσία και Ουκρανία, το γεγονός που μπορούσε να γίνει κλιμάκωση μέσα στο ΝΑΤΟ και σε μια περιοχή που χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι και για εξοπλισμό της Ουκρανίας αλλά και για ενεργειακή διπλωματία, ήταν μεγάλος ρίσκος για την Αμερική και τη στρατηγική της και στην Ουκρανία αλλά και στην περιοχή. Και περιμένουν, αλλά το γεγονός είναι οι Αμερικανοί περιμένουν να δούνε τι θα γίνει στις εκλογές στη Τουρκία. Δυστυχώς δεν έχουν μάθει πώς να αντιμετωπίσουν τη Τουρκία ό,τι έχουν προσπαθήσει. Πώς βλέπετε, τι βλέπετε να γίνεται σε σχέση με αυτήν την αποκλιμάκωση που βλέπουμε μετά τις εκλογές, γιατί υπήρχαν αναλυτές οι οποίοι είχαν προβλέψει εδώ και καιρό ότι εν ώψη των εκλογών και στις δύο χώρες αυτή θα είναι μια ήρεμη περίοδος. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει μετά τις εκλογές? Όχι ακριβώς μετά από τις εκλογές, και πιστεύω, και όχι επειδή έχουμε θερμές σχέσεις, αλλά επειδή η Τουρκία πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα εσωτερικά. Πρώτα απ' όλα η οικονομία της. Και είχε προβλήματα οικονομικά και πριν από τους σεισμούς, τώρα έχει τεράστια προβλήματα οικονομικά. Ο κύριος Ερντοάν έχει ξοδέψει το κάθε κοντήλι να προσπαθήσει να κερδίσει αυτές τις εκλογές. Υπάρχουν αρκετές αναλύσεις ότι μέχρι τον Ιούνιο δεν θα έχει λεφτά η Τουρκία. Ο πληθυσμός της είχε φτάσει επίσημα τα 80%, το ΔΝΤ και το World Bank υπολογίζανε μπορεί να είχε φτάσει 180%. Δεν ξέρουμε τι θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν ξέρουμε τι φασαρίες θα υπάρχουν μετά σε εκλογές. Φαντάσου να χάσει με λιγότερο από ένα
το 100 ο κύριος Ερντογάν, εγώ θα περίμενα κάτι χειρότερο από ό,τι είδαμε 6 Γενάρη του 2021 στην Ουάσιγκτον. Η Ελλάδα δεν έχει τα εσωτερικά προβλήματα που έχει η Τουρκία. Η Ελλάδα δεν αμφισβητεί την κυριαρχία της Τουρκίας. Η Ελλάδα δεν απειλεί. Η αποκλιμάκωση μπορεί να συνεχίσει για λίγο, αλλά δεν θα δούμε αλλαγή πολιτικής. Και είναι αυτή η αλλαγή, αυτή η πολιτική, αν συνεχίσει και η ρετορική. Λέμε, είναι άνθρωποι που συγχαρούν, καλωσορίζουν τη πιο χαλαρή ρετορική, αλλά μετά βλέπουμε ένα προεκλογικό σπατ που ο χάρτης της Τουρκίας έχει και νησιά ελληνικά μπογιατισμένα κόκκινα. Ένα άλλο κρίσιμο θέμα είναι τα εξοπλιστικά. Ναι. Η Τουρκία θέλει να αγοράσει F-16, εμείς θέλουμε να πάρουμε F-35. Πού βρίσκεται αυτό, γιατί διάβασα και μία επιστολή 4 ελληνοαμερικανών ομογενών βουλευτών την περασμένη εβδομάδα, ναι, που διαμαρτύρονταν για την αγορά των F-16 από την Τουρκία. Πού βρισκόμαστε σε αυτό και ποιες είναι οι ενέργειες που γίνονται αυτή την περίοδο για την αποτροπή αυτού του ενδεχομένου. Η Τουρκία δεν παίρνει ούτε την αναβάθμιση των F-16 που έχει, ούτε τα καινούρια προς στιγμής. Το μόνο που έχει πάρει είναι ένα σύστημα επικοινωνίας, mm-hmm, που όλα τα αεροπλάνα ΝΑΤΟ έχουν. Όπως είπε και ο κύριος Μενέντες σε άλλο κανάλι προχτές, αυτό ήταν και θέμα ασφάλειας και για τους άλλους πιλότους του ΝΑΤΟ. Όσο πετάνε, mm-hmm, οι πιλότοι της Τουρκίας με άλλους πιλότους του ΝΑΤΟ, αυτό το σύστημα είναι ο τρόπος που επικοινωνεί ένα αεροπλάνο του ΝΑΤΟ με άλλο αεροπλάνο του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν δίνει στην Τουρκία τις ικανότητες να κάνει πόλεμο, να κάνει υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα. Δεν της δίνει πλεονέκτημα δηλαδή. Δεν της δίνει πλεονέκτημα, ούτε την ικανότητα να κάνει κάτι εναντίον της Ελλάδας. Και ξέρουμε ότι η Τουρκία θέλει τα αναβαθμισμένα F-16, γιατί η Ελλάδα τα έχει και η Ελλάδα έχει Ραφάλς. Χωρίς αλλαγή πολιτικής δεν θα τα πάρει. Τα F-35 για την Ελλάδα, η διαδικασία τελειώνει τώρα στις επόμενες εβδομάδες, η πρώτη φάση της διαδικασίας. Εμείς περιμένουμε τις μέρες μετά από την τουρκική εκλογή, mm-hmm, να τελειώσει η πρώτη φάση στο Κογκρέσο, mm-hmm, να τα εγκρίνει το Κογκρέσο, μετά το State Department να κάνει την επίσημη ειδοποίηση και να προχωρήσουμε, μάλλον όταν ξαναέχουμε κυβέρνηση και βουλή εδώ, να τελειώσει η διαδικασία. Δεν επηρεάζεται αυτή η διαδικασία από τις αμερικανικές εκλογές, έτσι? Δεν θα επηρεαστεί κάπως? Όχι. Οι αμερικανικές εκλογές έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Σε ποιο σημείο βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, που έχουν περάσει από πολλά στάδια τις τελευταίες δεκαετίες? Και στο καλύτερο σημείο που μπορούμε να θυμηθούμε. Μπορούν μόνο οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας να το συγκρίνουν με την εποχή Truman, αλλά την εποχή Truman πρόσφερε η Αμερική για να μην πέσει η Ελλάδα στην επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης. Η Ελλάδα δεν ήταν πραγματικός στρατηγικός έτερος ή σύμμαχος όπως είναι τώρα. Τότε, την εποχή Truman, ήταν η Ελλάδα που χρειαζόταν, ήταν απαραίτητα να έχει δίπλα της την Αμερική. Σήμερα και οι δύο χρειάζονται, και η Αμερική χρειάζεται την Ελλάδα και η Ελλάδα χρειάζεται την Αμερική. Έχουν κοινές αξίες, κοινά συμφέροντα και τα θεμέλια που έχουν ρηχτεί ιδιαίτερα τα τελευταία 5 χρόνια μας δίνουν την ικανότητα να πάμε σε ένα πολύ πιο υψηλό επίπεδο. Εσείς, η ελληνική ομογένεια, που εργάζεστε ακούραστα για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως κάνει άλλωστε και η ομογένεια σε όλο τον κόσμο, πού εστιάζεται το ενδιαφέρον σας αυτή την περίοδο, ποια είναι η προτεραιότητά σας σε σχέση με αυτό? Πρώτα απ' όλα, να έχουμε τις πιο δυνατές διμερείς σχέσεις που υπάρχουν. Τα εθνικά θέματα, βεβαίως, ότι πάντα είχαμε την ίδια στάση και την ίδια γραμμή που έχουμε σήμερα στα εθνικά θέματα, αλλά βλέπουμε ευκαιρίες που δεν υπήρχαν και πριν 5-10 χρόνια. Mm-hmm. Ευκαιρίες για επενδύσεις, mm,
στην Ελλάδα. Ευκαιρίες για βοήθεια, για άλλη μεταρρύθμιση. Για παράδειγμα, σαν δικαστήρια συνομική, το σύστημα δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Και πιο πολύ, κάτι που δεν είχαμε τα τελευταία 20 χρόνια, σε σχέσεις εξοπλισμού. Γιατί για χρόνια είχε πέσει αυτές οι σχέσεις μεταξύ Αμερικής και Ελλάδος. Η Ελλάδα ακολουθούσε πιο πολύ μια γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα και η Αμερική και η Ευρώπη και λόγω της Ουκρανίας συνεργάζονται πιο στενά. Η Ελλάδα παίζει ένα ρόλο σε πολλές περιοχές, και Ανατολική Μεσόγειο και Μέσα Ανατολή και Βαλκάνια. Οι ευκαιρίες που υπάρχουν σήμερα δεν υπήρχαν πριν 10 χρόνια. Κύριε Ζεμενίδη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ.